Θα ξεκινήσουμε και θα αναφερθούμε στο θέμα του κοινωνικού τουρισμού. Αρχές Ιουνίου θα ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού από τον ΟΑΕΔ. Προβλέπεται αύξηση δικαιούχων. Την ίδια ώρα, βέβαια, προβλέπεται και αύξηση του σχετικού προϋπολογισμού, των σχετικών κονδυλίων. Πάμε να πιάσουμε ένα θέμα που αφορά πολλούς συμπολίτες μας. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Αγιομεριανάγη, ο οποίος είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Κρήτης Ιγνωσός. Κύριε Αγιομεριανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας και χρόνια πολλά. Βέβαια, να σας ευχαριστήσω πολύ, χρόνια πολλά. Έρχεται λοιπόν το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, το ΟΑΕΔ, ανανεωμένο και αναμένεται να επωφεληθούν ακόμα περισσότεροι συμπολίτες μας. Ναι, βέβαια, έρχεται ενισχυμένο σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του κυρίου Πρωτοψάλτη. Περιμένουμε περίπου περισσότερους από 300.000, ίσως να πάμε 370.000. Ακριβώς, 370.000. Ναι, βάουτσερ. Το καλό είναι σε αυτό το πρόγραμμα ότι αυξάνει κατά μία ημέρα τις διανυκτερεύσεις και επίσης ότι η συμμετοχή του δικαιούχου μειώνεται. Ναι. Το ανώτατο όριο συμμετοχής είναι τα 11,5 ευρώ. Περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες των καταλυμάτων, ξενοδοχεία και καταλύματα, μέχρι και πεντάστερα. Πάρα πολύ θετικό, πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Και αυτό που κρίνω εγώ πάρα πολύ θετικό για εμάς εδώ τους Κρήτες είναι το εξής, ότι μία οικογένεια, ειδικά από το μεγάλο πληθυσμό της Αθήνας, που θα επιθυμεί να κατέβει στην Κρήτη, πέρυσι και πρόπερσι προτιμούσε να πάρει το αυτοκίνητο και να πάει οδικό σε κάποιο τουριστικό θέρετρο, αλλά εφέτο το είχαμε ζητήσει από πέρυσι με την χρηματοδότηση του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου. Είναι πανεύκολο μια οικογένεια να μετακινηθεί στην Κρήτη που πολλοί κόσμος θέλει να έρθει και αυτό ήταν ένα εμπόδιο. Μάλιστα. Εγώ να πω ότι το 2019 ο γενικός προϋπολογισμός προγράμματος ανερχόταν στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Πέρυσι πήγε στα 30 εκατομμύρια ευρώ, τριπλασιάστηκε και φέτος ίσως να είναι και μεγαλύτερος. Ναι. Φέτος πιθανολογώ να είναι μεγαλύτερος διότι ο ΟΑΕΔ σκοπεύει να μειώσει την συμμετοχή του δικαιούχου και να αυξήσει τη δικιά του συμμετοχή, ναι, στην πληρωμή των βάουτσερ. Μάλιστα. Πρακτικά οι δικαιούχοι τι πρέπει να κάνουν, ποια είναι η διαδικασία? Οι δικαιούχοι όταν θα ανοίξει η πλατφόρμα, ναι, θα ανοίξει περίπου στα μέσα Ιουνίου, θα δούμε επιμέρους τους ώρες. Σε γενικές γραμμές πρέπει να έχει 50 ημέρες εργασίας ή να είναι 50 μέρες στο Ταμείο Ανεργίας. Κάτι τέτοιες λεπτομέρειες είναι, δεν είναι κάτι τρομερό, πανεύκολα είναι να μπει κάποιος στο πρόγραμμα και όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά. Αλλά μια και μιλάμε για κοινωνικό τουρισμό, πρέπει να σας πω να αναφέρουμε ότι ήδη από χτες έχει ξεκινήσει και τρέχει το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δηλαδή το πρώην ΟΓΑ που ξέραμε εμείς, Αγροτική Εστία, ναι, η οποία διαθέτει 50.000 δελτία σε όλους τους νομούς της χώρας και είναι μέχρι 5 διανυκτερεύσεις, 6 μέρες 5 διανυκτερεύσεις. Είναι και αυτό πολύ καλό πρόγραμμα και μπορούν να μπουν, αλλά πρέπει να είσαι αγρότης εκεί για να το δικαιούσε. Κύριε Γιομεριανάκη, είστε αισιόδοξος για την τουριστική σεζόν που έχει ξεκινήσει? Αχ, εδώ βλέπουμε τα δύσκολα τώρα. Δεν έχουμε ακόμα σαφή εικόνα όσον αφορά τις πληρότητες στα καταλύματα. Τα πράγματα όμως δεν είναι πολύ αισιόδοξα. Οι κρατήσεις κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αλλά το ανησυχητικό είναι οι πολλές ακυρώσεις που δεχόμαστε το τελευταίο διάστημα. Από εσωτερικό τουρισμό? Από εξωτερικό τουρισμό. Από εξωτερικό. Από εισερχόμενο. Ναι, από εισερχόμενο. Πιθανολογώ ότι η αιτία είναι ότι δεν είμαστε πολύ καλά επιδημιολογικά. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα διορθωθεί μέσα στον επόμενο μήνα. Θα είναι μια πολύ δύσκολη σεζόν. Είχαμε μια αισιοδοξία ότι θα καταφέρναμε να πλησιάσουμε
το 50% ή ίσως και το 60% της κίνησης του 2019. Δεν το βλέπω να φτάνουμε εκεί. Μακάρι εγώ να εκτεθώ και να μην τα λέω καλά, αλλά ανησυχούμε πολύ. Ποιες αγορές προέρχονται αυτές οι ακυρώσεις, κύριε Γιωμηριανάκη? Από όλη την Ευρώπη. Ρωσία, Γερμανία, Γαλλία. Παράδειγμα να σας πω, εγώ εχθές στη δικιά μου επιχείρηση πήρα μια ακύρωση από Γαλλία. Ναι. Με τη δικαιολογία ότι η εκεί κυβέρνηση, λέει, προτρέπει τον κόσμο να μην πάνε στο εξωτερικό για διακοπές. Αυτά είναι ανησυχητικά. Η κράτηση πότε είχε γίνει? Αξίζει να σταθούμε. Η κράτηση είχε γίνει τέλος Απριλίου και ήταν για τις 12 Ιουνίου, 12 με 19, μία εβδομάδα, και ακυρώθηκε χθες. Μάλιστα. Όταν μιλάμε για τουριστικά καταλήμματα, μικράμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην Ανατολική Κρήτη... Από τρία δωμάτια μέχρι οι 30 που έχουμε την... Στην Ανατολική Κρήτη θα ανοίξει το 100% των συγκεκριμένων επιχειρήσεων? Οι δικές μας επιχειρήσεις, και όχι μόνο στην Ανατολική Κρήτη, διότι με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Συνομοσπονδίας που έχω, ενημερώνομαι για όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα περίπου το 95% των δικών μας επιχειρήσεων θα ανοίξουν. Το 95. Ναι. Αυτή τη στιγμή και στην υπόλοιπο Κρήτη συμβαίνει το ίδιο. Μία αχτίνα φωτός μόνο έχουμε προς την περιοχή της Ιτίας, όπου πάει πολύ καλά με κρατήσεις. Πάρα πολύ καλά. Ανέλπιστα καλά. Μάλιστα, στην περιοχή της Ιτίας. Ο βασικός στόχος ποιος είναι? Να πιάσετε το 19, κατά κάποιο τρόπο θα υπάρξει μείωση, το μόνο σίγουρο, σε τι ποσοστό? Αν πιάσουμε το 50 με 60, σας είπα στην αρχή, θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Διαφορετικά θα έρθουμε σε πολύ δύσκολη θέση, οικονομικά εννοώ. Μάλιστα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που άλλαξαν χέρια, υπήρχαν αγοραπολισίες? Υπήρξαν επιχειρήσεις, αλλά το κακό είναι ότι δεν υπάρχουν αγοραστές. Πολλές επιχειρήσεις ήθελαν να μεταβιβαστούν, αλλά δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε, ναι, δεν υπάρχουν αγοραστές. Είναι μια επένδυση η οποία πλέον δεν αποφέρει, είναι σε κακή χρονική. Κύριε Γιωμηριανάκη, να ευχηθώ καλή τουριστική σεζόν. Να είστε καλά. Το πρόσημο να είναι θετικό στο τέλος της σεζόν και να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαρίστω. Να είστε καλά. Λοιπόν. Καλό σας βράδυ.